Καλώς ορίσατε στο Φοβοντενέλα. Αφού είμαστε λίγες ώρες πριν το 27ο παιχνίδι της σεζόν ενάντια στους Indiana Pacers του Radoslav Makri, πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο NBA. Είχαμε άλλη μια νίκη για τους Toronto Raptors εκτός έδρας με τους Clippers. Ναι, αυτό έχει φέρει τους Raptors να είναι άνετα στην πρώτη θέση. Εμείς δεν είμαστε άνετα στη δεύτερη θέση γιατί οι Celtics, Sixers και οι Pacers με τους οποίους θα παίξουμε είναι κοντά μας. Το πρόγραμμά μας μέχρι τα Χριστούγεννα που θα πάμε στη Νέα Υόρκη είναι με 6 παιχνίδια. Εκτός έδρας τα επόμενα 7. Τα επόμενα 3 λοιπόν είναι στην Ινδιανάπολις, μετά στο Cleveland και μετά στο Detroit. Πάμε να δούμε λοιπόν τον πρώτο αντίπαλο, τους Indiana Pacers του Nate McMillan. Έχουν το τέταρτο καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολή, 17-10. Αυτό όμως που έχουν επίσης είναι εδώ και 11 παιχνίδια την απουσία του Victor Oladipo. Βλέπουμε στο Injury Report ο Oladipo δεν θα παίξει και είναι άγνωστο αν θα παίξουν ο Γιάννης και ο Κόνατον. Με την απουσία του Λαντίπο τα έχουν πάει καλά οι Pacers. Τώρα βλέποντας και, και τους αντιπάλους, μόνο τους Utah Jazz κέρδισαν δύο φορές. Οι άλλοι δεν ήταν και κάτι το σημαντικό. Και κοιτάζοντας τα lineups έχουν αντικαταστήσει τον Λαντίπο με τον Tyreek Evans. Η πεντάδα όμως που ξεχωρίζει είναι η τρίτη. Είναι η τρίτη που έχει μέσα τους παγκίτες, τον Σαμπόνις κυρίως. Και τον Young. Στην κρίση με πέρσι η άμυνά τους έχει ανέβει πολύ, είναι η τρίτη στο defensive rating, έχουν πολλά κλεψίματα, υποχρεώνουν και τον αντίπολο σε πολλά λάθη. Αυτό που έχει μείνει ίδιο με πέρσι είναι ότι είναι εύστοχοι, είναι πολύ εύστοχοι και στα τρίποντα, είναι η τέταρτη στα ποσοστά ευστοχίας εκεί, αλλά δεν σουτάνε πολλά, είναι 27η μόλις στο 3-point attempt rate. Πιο εύστοχος από όλους είναι ο Bojan Bogdanovic και οι άλλοι, εντάξει, καλά παικτάκια είναι, ο Tyreek βέβαια δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τον Victor Oladipo, τον ομαδικό superstar της ομάδας. Αυτός ο οποίος είναι καλύτερος από όλους αυτούς εδώ πέρα τους πέντε είναι ο Σαμπόνις, ο οποίος έρχεται από τον μπάγκο και ίσως επειδή παίζει με παγκίτες από τις αντίπαλες ομάδες είναι πολύ καλός, είναι καλύτερος στα winners από όλους αυτούς εδώ πέρα τους πέντε. Θέλει προσοχή ο Σαμπόνις, όπως και ο Μπογκδάνοβιτς. Είναι μια ομάδα η οποία έχει δεθεί, έχουμε πει τα τελευταία χρόνια από το πρόπερση που έγινε εκεί το trade με τους Oklahoma City Thunder, έχει δεθεί και πάει για τα play-off. Ξεκάθαρα είναι στα play-off, τώρα είναι θέμα να δούμε με ποιον αντίπαλο θα παίξει. Με πλεονέκτημα έδρας δεν θα έλεγα όχι με τους Indiana Pacers. Πάμε να δούμε λίγο στα τελευταία 10 παιχνίδια. Ναι, τελευταία τους ήττα ήταν εκτός έδρας με τους Sacramento Kings. Εμείς ερχόμαστε από μια μεγάλη νίκη ενάντια στους Toronto Raptors εκτός έδρας. Καλύτερα νομίζω εμείς τα πάμε. Βλέπουμε εδώ και το 9,2 κλεψίματα που έχουν. Να δούμε θα καταφέρουμε να πετύχουμε πάνω από 101 πόντους. Όπως επίσης να δούμε ότι η Indiana Pacers είναι ο αντίπαλος μας στην Division, Central Division. Τώρα αυτό είναι πιο πολύ έτσι για κανένα δημοσιογράφο εκεί να έχει να λέει να συμπληρώνει λεπτά για την εκπομπή του. Ναι, αλλά στη Central Division είμαστε εμείς οι δύο. Εμείς οι δύο θα πάμε για το... για τον άτυπο τίτλο του Central Division Champion. Δεν είναι και τόσο άτυπος γιατί στο τέλος βάζεις και ένα πανί εκεί πέρα πάνω στο καινούργιο γήπεδο και λες ότι ναι, τέλος πάντων δεν είναι επί της ουσίας όλο αυτό εδώ πέρα. Στο ρεπορτάζ τελευταία στιγμή δεν έχω Dellavedova, είναι μέρος της συνειδητό μέρος της της απώλειάς του, τον έκαναν follow και από το Instagram και από το Twitter. Αυτό που βλέπουμε εδώ στο Twitter είναι τις εμφανίσεις που θα φορέσουμε τα Χριστούγεννα στο Madison Square Garden. Δεν μ' αρέσουν, δεν μ' αρέσουν, όχι, δεν θα αγόραζα ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό που θα αγόραζα είναι το δικό μου το hoodie, βεβαίως, το οποίο έχει γίνει ανάρπαστο. Έχω πουλήσει ακριβώς, δεν έχω πουλήσει τίποτα, ναι, δεν έχω πουλήσει τίποτα, ούτε θα πουλήσω, εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε. Είναι σημαντικό παιχνίδι, κάθε παιχνίδι με τους Pacers, με τους Celtics και με τους Sixers έχει μεγάλο βαθμολογικό αντίκτυπο. Δεν θέλουμε να κυλήσουμε εκεί πέρα, να δίνουμε μάχη για την 4η-5η θέση, για την 5η κυρίως θέση. Και πρέπει αυτά εδώ πέρα τα παιχνίδια να τα κερδίσουμε. Και ας είναι εκτός έδρας, και ας έχουν την πολύ καυτή δυνατή έδρα οι Indiana Pacers, έχουν την απουσία. Εμείς και χωρίς το Γιάννη μπορούμε να τους κερδίσουμε. Τους είχαμε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, γιατί όχι και στο δεύτερο. Η δεύτερη πεντάδα πρέπει να προσέξουμε. Μία δεν είναι να μην μπει ο Thon Maker να τον μακάρει, να μπει ο Γιάννης, ξέρω εγώ, να μπει κάποιος να τον ρίξει ξύλο στην τελική. Αυτό πρέπει να προσέξουμε και ναι, ευελπιστούμε για την νίκη. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Πάμε για την νίκη. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβούνται τον έλεγχο. We'll be right back.